Τα έργα στην περιφέρεια Θεσσαλίας είναι σε δραματική κατάσταση. Αυτό υποστήριξε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός, αφήνοντας έτσι εγμές για τους μέχρι τώρα χειρισμούς της διορισμένης Περιφερειάρχη Πόπης Γερακούδη, από την οποία και τα παραλαμβάνει. Θέλω να σας πω ότι η κατάσταση στην οποία παραλαμβάνουμε ορισμένα έργα είναι δραματική. Διότι τα έργα τα οποία ήταν εύκολα και το εύκολο μέρος των έργων έχουν ήδη κατασκευαστεί. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε προβλήματα πρώτον από απολωτριώσεις. Δηλαδή δεν έχουμε μέτωπα για να μπορέσουμε να μπουν μέσα οι κατασκευαστές. Δεύτερον, αντιμετωπίζουμε προβλήματα με τον ΟΣΕΠ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, Τρίκαλα Καλαμπάκα, όπου πρέπει να συνεργαστεί ο ΟΣΕ για να ολοκληρωθεί το έργο. Τεράστιο πρόβλημα είναι με τα έργα στα οποία έχουμε τους εργολάβους που εγκαταλείψαν τα έργα, διάλυση δημοπρασιών, και έχουμε τεράστιο πρόβλημα το θέμα της συντήρησης των πινακίδων. Φανερά προβληματισμένος ο κύριος Αγοραστός έκανε λόγο για λάθος μελέτες ή έστω κακής ποιότητας μελέτες που θέτουν σε κίνδυνο την υλοποίηση πολλών έργων στη Θεσσαλία, ενώ δεν παρέλειψε να αταχώσει και στο μεσοπρόθεσμο, εξαιτίας του οποίου, όπως είπε, μειώνονται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων οι χρηματοδοτήσεις προς τις περιφέρειες. Εμείς έχουμε έργα τα οποία μπορούν να απορροφήσουν, αλλά δεν μας δίνουν τη δυνατότητα απορρόφησης των έργων αυτή τη στιγμή, διότι μας μειώσανε τα χρήματα του ορίου πληρωμών. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν αλλαγές. Υπάρχουν και διορθωτικές, ναι, κινήσεις, ναι, αλλά υπάρχουν μέσα στο ίδιο το σύστημα. Δηλαδή θα πρέπει να πάρουμε από κάποια άλλη περιφερειακή ενότητα για να καλύψουμε κάποια άλλη, μέσα στο ίδιο πλαίσιο. Αυτό εμείς δεν το θεωρούμε δίκαιο. Θεωρούμε ότι έπρεπε να έχουμε περισσότερο και μεγαλύτερο όριο πληρωμών για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σύντομα και να μην κάνουμε αυτές τις κινήσεις αλλαγών, οι οποίες είναι χρονοβόρες σε μια δυσκίνητη κρατική μηχανή, σε μια δυσκίνητη δημόσια διοίκηση.